Να διαμαρτυρηθούμε για το κατάπιστο αυτό νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να ψηφιστεί σήμερα, να περάσει από τη Βουλή, που πρακτικά φημώνει τους καλλιτέχνες, φημώνει την τέχνη γενικότερα. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έχει σκοπό και στόχο ακριβώς σε αυτή την τέχνη που αντιστέκεται, όχι στην έφεπτη τέχνη, στην τέχνη που και στους καλλιτέχνες που τολμούν να σηκώσουν ανάστημα. Ήδη έχουν φυλακιστεί συνάδελφοι στο εξωτερικό και έρχεται, είναι κάτι το οποίο έχει περάσει από το 2018 και έρχεται να ενσωματωθεί στο δικό μας δίκαιο. Είμαστε εδώ πέρα για να πούμε ότι θέλουμε να καταργηθεί τελείως, να μην υπάρχει σε καμία μορφή τέχνης καμία λογοκρισία. Και εμείς με τη σειρά μας, οι φοιτητές των μουσικών σχολών εδώ στη Θεσσαλονίκη, με την πρωτοβουλία που κάναμε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και Σχολές Καλών Τεχνών του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, καταδικάζουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και τον τρομονόμο φέρνει η κυβέρνηση και απαγορεύει το δικαίωμα στους καλλιτέχνες, στην τέχνη και στην ελευθερία έκφρασης. Με τη σειρά μας και από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις και με τη στήριξη των φοιτητικών συλλόγων, στηρίξαμε τα δίκαια αιτήματα των καλλιτεχνών και εμείς με τη σειρά μας σαν φοιτητές αντιμετωπίζουμε ζητήματα με τη διαζώση εκπαίδευση και ειδικά στις μουσικές και στις καλλιτεχνικές σχολές, όπου στην ουσία βασικά μαθήματα και η τέχνη μας δεν μπορεί να διδαχθεί και θέλουμε και μέσα από τη σημερινή κινητοποίηση να εκφράζουμε και αυτό μας τον προβληματισμό. Συνεχίζουμε και εμείς σαν φοιτητές στο πλευρό του Συλλόγου και των Σωματείων Εργαζομένων για τα δίκαια αιτήματά μας.